Hello, ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και άλλο ένα, μη μου πεις, είναι στον αέρα για Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Άλλες τρεις μοναδικές συνεργάτηδες μου, αλλά και ένα καταπληκτικό βίντεο από μόδα που έχω ετοιμάσει για σήμερα, θα είναι, αν το θέλεις, το σημερινό μενού. Ένα μενού όμως πολύ σύνθετο, διότι θα μιλήσω για παιδιά, θα μιλήσω για σχέσεις ζευγαριών και, αν το θέλεις, και για το πώς μπορούμε να μην φτάσουμε στη ρήξη όταν, ας πούμε, βλέπουμε ότι πάμε στη ρήξη, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως σύμβουλοι συναισθηματικής διαχείρισης, έτσι ώστε να μην γίνουν τα πράγματα και φτάσουν στο απροχώρητο, όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να αποσυνδεόμαστε σε διαφορετικές κρεματοκάμαρες μέχρι να ηρεμήσουμε, πρέπει να συνεχίζουμε στην ίδια κρεματοκάμαρα, στο ίδιο το σπίτι, αλλά στην ουσία να κοιμόμαστε πλάτη-πλάτη. Πώς πρέπει να εξομαλυνθεί η κατάσταση, αλλά θα μιλήσουμε και για γεωπονικές εξομολογήσεις με τα θέματα που εσείς έχετε ρωτήσει και έχετε ετοιμάσει από την Χριστίνα Καμπούρη που είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου, γεια σου Πέγγιδα Μουράκη εδώ στην παρέα μας και γεια Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Γεια σας και σας, κυρία μου. Τι κάνετε, κοριτσάρες μου? Μια χαρά, σορτή είσαστε από εκεί, πολύ. Σήμερα ωραία. Είμαστε, ναι, μόλις τελειώσει θα τη συνοδέψω για το Madame Figaro. Ναι. Για το εξώφυλλο. Έχουμε ντυθεί και δεν θα προλάβω μέχρι να φτάσω. Κουκλιακή. Θα έχει φύγει η Madame, θα έχει μείνει Figaro. Οπότε γι' αυτό ντύθηκα να τις προλάβω και τις δύο. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, όχι μόνο για τα καλά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Και μην ξεχνάτε ότι ο Σονούπο, δηλαδή ουσιαστικά, μπορείς να το πεις και μήνα Χριστουγέννων, γιατί πάει, παιδιά, αρχίσανε, πέρασε. Ναι, τι είναι τώρα, και φέτος είδα και πολύ. Είδα και κάποια σπίτια που ήταν στολισμένα από τα μέσα του Νοέμβρη. Αυτό μου άρεσε που έβλεπα σπίτια στολισμένα από τις αρχές και μέσα Νοέμβρη. Ναι, πέρασα λοιπόν πολυκατοικίες και είδα τα φωτάκια απ' έξω. Θυμάμαι ήταν 10-12 Νοέμβρη και τα είδα φωτισμένα. Είναι κάποιοι θέλουν όμως να αλλάξουν, ναι, και εγώ δεν τον μπορώ, αλλά κάποιοι θέλουν να αλλάξουν τη διάθεσή τους πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ νωρίς. Έχουν και παιδιά μέσα στο σπίτι και συνήθως τα παιδιά θέλουν τα Χριστούγεννα πολύ και είναι ένας λόγος που παρασύρει. Και εγώ, λόγω των εγγονών μου, στολίζω πολύ νωρίς. Βεβαίως, εννοείται, γιατί είναι τα μικρά παιδιά και παιδιά. Τα μικρά παιδιά αυτό το θέλουν πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα με σένα για να φτιάξουμε λίγο τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και ένα θέμα που είχε συζητηθεί λοιπόν και μου θέσανε το ερώτημα είναι ότι τσακώνομαι εγώ με το έτερο νήμιση, είτε είμαι παντρεμένος είτε όχι. Και πολύ σύνηθες είναι το φαινόμενο να λες, εμείς δεν κοιμόμαστε τελευταία μαζί, εγώ κοιμάμαι στο σαλόνι, κοιμάμαι στο παιδικό με τον μικρό ή τη μικρή αν έχουμε παιδιά και κοιμάται μόνος του ή μόνη στο κρεβατοκάμαρα ή και το αντίθετο. Ή τότε εγώ κοιμάμαι στη μάνα χάος μου για να καταπραίνω λίγο τα πράγματα. Δεν καταπραίνονται έτσι. Και να τα ξαναβρούμε. Είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουμε? Βλέπω λοιπόν ότι εγώ μετά από σένα από 10 χρόνια γάμου αρχίζω και δεν είμαι πολύ καλά και αρχίζω και μαλώνω και αρχίζω και δεν πάω καλά και κάτι μου φταίει. Για τα 10 χρόνια γάμου λοιπόν δεν χρειάζεται ο εγωισμός. Το ότι δεν πάει καλά δεν πάει τη συγκεκριμένη στιγμή. Απλά έχουν έρθει σε ένα όριο να μην ανέχονται. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργείς μία σχέση, πρέπει καταρχάς να μην έχεις εγωισμό. Ναι. Να κάνεις πράγματα που να συνδυάζονται με τα θέλω σου, αλλά να ευχαριστούν και να εξυπηρετούν και τον σύντροφο ή τη σύντροφο. Mm-hmm. Σε αυτή τη σχέση λοιπόν των 10 χρόνων, εάν μία γυναίκα έκανε πίσω πάρα πολύ, γιατί πέταγε, ας πούμε, το καπνό από τα τσιγάρα, ας πούμε, ή τη στάχτη έξω από το τασάκι και τώρα αρχίζεις να το λες με νευριάζει, επόμενο είναι να έχει συνηθίσει αυτή η κίνηση να γίνεται καθημερινά. Θέλει από την αρχή να μπαίνουν κάποια όρια στη συγκατοίκηση. Είτε αυτοί είναι φίλοι, είτε είναι γονείς με παιδιά, είτε είναι η σχέση του ζευγαριού. Ό,τι λοιπόν υπομένεις, μετά δεν διορθώνεται. Ουσιαστικά να μην καταπιεζόμαστε. Βεβαίως. Αυτό που μας ενοχλεί. Πρέπει να το λέμε στην ώρα του. Αν τα αφήσεις, ας πούμε, μετά από πολύ χρονικό διάστημα, ένα πολύ ωραίο θέμα που θα το συζητήσουμε και το άλλο είναι, λέει, ας πούμε, οι γυναίκες έχουν πολλά παράπονα πια ότι οι άντρες δεν συνεισφέρουν και ενώ δουλεύουν και έχουν χρήματα, δεν δίνουν τίποτα στο σπίτι. Δεν δημιουργούν. Αφού το έχεις ανοιχτεί 5 χρόνια, 10, θα ανταλλάξει μετά τα 10. Δεν γίνεται. Ωραία. Όμως υπάρχει μια ένταση μεταξύ ενός ζευγαριού. Δηλαδή, εγώ κάτι μου φταίει ή κάτι σου φταίει εσένα. Και ξαπλώνουμε μαζί. Και αρχίζεις εσύ, εσένα... Είναι προτιμότερο να ξαπλώσω και να γυρίσω από την άλλη μεριά, mm-hmm, παρά να φύγω από το κρεβάτι. Γιατί μετά
περιμένεις ο άλλος να έρθεις να σε παρακαλέσει. Δεν ξέρεις πόσο τον πόνεσαι το θέμα που είχατε και τον άλλον. Πρέπει να παίρνεις και τις δύο απόψεις, και τη δικιά μου και του συντρόφου. Να σέβομαι και τους δύο. Βέβαια. Όχι μόνο σεβασμός, κατάλαβες. Ξέρω τα νεύρα του, ξέρω τι χαρακτήρας είναι. Γιατί το τεντώνω? Γιατί το έχω πει πολλές φορές και δεν μ' ακούει. Μα δεν το έχεις διαπράξει να του δείξεις ότι πρέπει. Επάνω στα νεύρα δεν διορθώνεται κάτι. Σωστά. Κατάλαβες. Πρέπει να μένουν στο ίδιο κρεβάτι. Μάλιστα. Να μην φεύγουν, ειδικά οι γυναίκες φεύγουν εύκολα από το κρεβάτι. Εμείς οι άντρες δεν φεύγουν όλα. Ούτε από το κρεβάτι εύκολα, ούτε και από το σπίτι εύκολα. Ο άντρας έχουν... η αλήθεια είναι ότι πραγματικά αυτό από πολλές έρευνες που έχουν γίνει, αλλά και από πάρα πολύ κόσμο, ο άντρας, θα σου πω κάτι, δεν φεύγει εύκολα από το σπίτι και από την οικογένεια. Όταν όμως φύγει, θεωρώ ότι την έχει κάνει για άλλες πολιτείες. Δύσκολα τον εγυρίζει στον άντρα άμα σου ξεμυαλιστεί, αν φύγει. Μπα. Η γυναίκα φεύγει πολύ πιο εύκολα, πολύ αλλά πιο πιστεύω εύκολα. Ότι και πολύ πιο εύκολα μπορεί και να το μετανιώσει. Και από το πάτριο το σπίτι οι γυναίκες φεύγουν εύκολα. Ένας άντρας δεν φεύγει στα 18, 19, 20 να πάει να μείνει μόνος του. Φτάνει 30 και ακόμα δεν φεύγει. Ναι, ίσως ενώ να λέει και τα οικονομικά προβλήματα, Πέγγι, που δεν απαντήσουν. Όχι, όχι, εύκολα. Λέω, δεν λέω για τα οικονομικά προβλήματα, λέω εσάι, ανέκαθεν. Ναι, γιατί θέλει την βολή της μαμάς και της οικογένειας. Η γυναίκα νομίζει ότι καταπιέζεται λόγω ότι είναι κορίτσι και το περιορίζουν και του δημιουργούν πολλά προβλήματα και δίνουν αυτή την ένταση να φύγει και πολύ μόλις, γρήγορα. Και μόλις βρει κάποιον ο οποίος μένει μόνος του, αμέσως να φύγει να συζήσουν μαζί. Ναι, αυτό η γυναίκα το επιλέγει πολύ γρήγορα. Όχι μόνο και να μην έχει βρει σχέση που να έχει σπίτι μόνο, νοικιάζει μόνη της, κάνει μόνη της, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, μπλοκάρονται. Το θέμα είναι ότι καταπιέζονται μέσα από το σπίτι. Mm-hmm. Αν είχε την ελευθερία και την άνεση και η κοπέλα μέσα στο σπίτι, το πάτριο σπίτι, δεν θα έφευγε τόσο ωραία. Γρήγορα. Πόσες πιστεύεις, αν υπάρχει, μέρες, χρόνια, ώρες, περιθώριο δίνουμε σε ένα ζευγάρι για να δει αν τελικά αυτό είναι μόνιμο ή αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δηλαδή, εγώ με σένα δεν τα πάω καλά και για μία εβδομάδα βλέπεις ότι ξαπλώνουμε αλλά γυρίζουμε πλάτες και το κρατάμε. Δεν γίνεται μόνο καιρός, στο κρεβάτι, μα λίγο στην με τον ύπνο θα σου φύγει το πόδι τάχα μου να ακουμπήσω, λίγο θα ρίξω μια ματιά περίεργη στο φαγητό. Εγώ λοιπόν να σας πω τώρα που λέτε για το πόδι, όταν νευριάζω και τυχαίνει να ξαπλώσω με το έτερο ενήμιση και είμαι νευριασμένος, μπορείς να το καταλάβεις όχι από το αν δεν σου μιλάω, γιατί εγώ σου μιλάω. Μαζεύεις τα πόδια. Μαζεύω το πόδι. Όταν δεις ότι δεν σου ακουμπάω το πόδι, τα έχω πάρει κράνα. Ακούτε. Μπορεί να σου μιλάω, να σου λέω, να σου κάνω. Εάν τραβήξει το πόδι στον ύπνο, πάει να πει ότι είμαι κρανιοεγκεφαλικό. Εγώ κάνω το άλλο. Γυρνά πλάτη και γυρίζω από τα πόδια και κοιμάμαι. Εγώ κάνω το άλλο. Παίρνω από κάτω στον αποθηκευτικό, κλείνω και το αποθηκευτικό. Μα αλήθεια αυτό κάνω. Καλέ. Όταν νευριάσω, ναι, παίρνω το μαξιλάρι, το βάζω. Εσύ πάντα τα κάνεις αυτά. Ναι, είναι λίγο. Έτσι, είναι πρέπει λίγο. Να καλμάρεις και τέτοια. Δεν αυτό θέλω. Λέμε ότι η γυναίκα έχει εγωισμό, ναι, και επιτίθεται πιο εύκολα. Αν καλμάρεις και δεν αλλάξεις τις συνήθειες της καθημερινότητας, φυσιολογικά το κρεβάτι σου θα πας, γιατί φεύγεις. Ο άλλος μετά τσατίζεται και νομίζει ο άντρας ότι υποπέμπτει πάρα πολύ και δεν τον διορθώνεις, τον χειροτερεύεις, και γιατί αναγκάζεται η γυναίκα να θέλει να πάει στο σπίτι. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό, όταν ήμουν σε μικρή ηλικία. Εντάξει, και μετά αρρώστησα, κρύωσα πραγματικά, το έκανα επίτηδες να κρυώσω για να έρθει ο γιατρός να με δει στο κρεβάτι μου, ας πούμε. Και για να πρέπει να σου πω. Ήμουν 19 χρονών, 18 τότε, καταλαβες. Είναι δύσκολο, πάρα και πολύ δύσκολο. Το χειρότερο δύσκολο. Από όλα που νομίζω ότι καταρρύπτει τα πάντα και τα κάνει πολύ χειρότερα είναι να φύγεις και να πας και καλά στους γονείς. Ότι εγώ θα μείνω στη μάνα μου, στον πατέρα μου, δεν έχει σημασία για καμία τελείωσε εβδομάδα. Η σχέση, τελείωσε η σχέση. Δηλαδή και να νομίζουν ότι έχει επανασυνδεθεί, α, γύρισε για τα παιδιά και τα λοιπά, πολύ σύντομα πάλι έχει χωρίσει. Γιατί στους γονείς δεν πρέπει να λες το τι μου έκανε, τι. Εσύ εφόσον έχεις εντοπίσει τα προβλήματα του συντρόφου ή τη συντρόφου, δεν κάθεσαι να τα πεις στους γονείς, γιατί κρατιούνται περισσότερα πράγματα. Εσύ τα ξεχνάς. Σωστά. Με τον ερωτισμό, με τέτοια και τα λοιπά, ή επάνω στα νεύρα σου. Αλλά υπάρχει ένα παγερό περιβάλλον. Γι' αυτό και οι άντρες μετά δεν θέλουν τους γονείς
Εσείς τους περιπλέκετε. Με τα παιδιά, Πέγκη, τι γίνεται? Παίζουμε θέατρο που είναι πολύ δύσκολο για κάποιους ή το αφήνουμε έτσι? Δεν πρέπει να γίνονται διαπληκτισμοί μέσα στο χώρο του σπιτιού με τα παιδιά μαζί και να μην σηκώνει τη φωνή. Ο καλύτερος τρόπος για να λύσω το θέμα μου, όσο σκληρό και να είναι, βρίσκω αν έχω παιδιά να τα κρατήσει κάποιος και είναι σαν ένα ραντεβού να πάω σε ένα εστιατόριο καλό επιλογής, να είναι χαλαρά τα πράγματα, όχι να έχει βαβούρα μέσα κτλ. Και μπορεί να γίνει πιο καλύτερη συζήτηση, διότι καθυλώνει ο ένας τον άλλον, σκέπτονται ότι το περιβάλλον μην τους ακούσει. Από το να είναι έχει στο σπίτι. Κατάλαβες, είναι πιο χαμηλό. Όχι στο σπίτι. Στο σπίτι, άμα νευριάσει ο ένας ο άλλος, θα φύγει να πάει στην τουαλέτα και μετά πάει, δεν ξανακάθεται η συζήτηση. Ναι, ή νευριάζει και φωνάζει και δεν τον νοιάζει και καθόλου γιατί είναι στο σπίτι του. Όχι μόνο ο άντρας, και η γυναίκα το κάνει αυτό. Και είσαι, δεν μιλάω δηλαδή μόνο για τον άντρα. Έτσι λοιπόν είναι προτιμότερο να βγούμε έξω να τα πούμε. Βεβαίως. Και έρχεται πιο ομαλή συζήτηση, το παράπονο και τέτοια. Λόγω ότι αισθανόμαστε, ότι ντρεπόμαστε, ότι μας ακούνε. Τι είναι αυτό το οποίο πιθανόν, λέω εγώ τώρα, εσύ από τις περιπτώσεις που έχεις δει, μπορεί να είναι το πρόβλημα μετά από πάρα πολύ καιρό και να κουράζει περισσότερο τα ζευγάρια. Τι πιστεύεις ότι κουράζει τα ζευγάρια? Κοίταξε, εξαρτάται την ιδιοσυγκρασία. Κατά κοινή ομολογία, δηλαδή αν έχεις 10 περιστατικά που έχεις δει, λέμε, τι είναι αυτό που περισσότερο είναι το πρόβλημα μεταξύ των ζευγαριών? Η εξωσυζυγική σχέση, ότι κάποιος άλλος ή κάποια άλλη μου άρεσε, ότι κουράστηκα από τα ίδια και τα ίδια, ότι δεν εμπλουτίζουμε τη σχέση? Κοίταξε, οπωσδήποτε η γυναίκα πρέπει να προχωράει πάντα, να μην μένει σταθμευμένη σε αυτό, να αναζωογονείται η συμπεριφορά της, το στυλ της, το ντύσιμό της και τέτοια, να μην είναι νευρωτική μέσα στον χώρο του σπιτιού, είτε για τον άντρα ή οτιδήποτε, για να ελκύει στην καθημερινότητα και να δημιουργεί και την αίσθηση του ερωτισμού, οι κινήσεις που έχουμε κάθε μέρα. Αν σε βλέπει χάλια, ξεμαλιασμένη, άβαυτη, να φωνάζεις, να βρεις, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη, πώς να έρχεται σε ερωτισμό με αυτόν τον άντρα? Η ακαταστασία, γιατί το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, ότι οι γυναίκες είναι λίγο πιο ακατάσταση τώρα από ό,τι ήταν πολύ παλαιότερα. Και αυτό δουλεύει μέσα στο μυαλό. Κατάλαβες, σχηματίζονται εικόνες αναστάτωσης και έχεις έναν εκνευρισμό. Δεν ανάγκη να έχουμε λεφτά για να αλλάξουμε κάτι. Όχι, σαφώς και έτσι. Όχι. Τι ήθελες να πεις, Χριστίνα? Ότι πρέπει να τον σαγηνεύουμε. Αυτό. Άρα δηλαδή πρέπει συνεχόμενα να είμαστε, σε παρένθεση θα το πω, ερωτευμένοι. Ή να είμαστε σαν να γνωριστήκαμε πρόσφατα. Γιατί να μην θεωρούμε κάτι δεδομένο. Α, είμαστε 7 χρόνια μαζί, τώρα με ξέρει, τον ξέρω, τον ξέρω. Ο ερωτισμός δεν είναι τίποτα άλλο, είναι θαυμασμός. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να τον προκαλώ κι εγώ το θαυμασμό στο σύντροφό μου και ο σύντροφός μου σε μένα, ναι. Σωστά. Δεν μπορεί και εκείνος να είναι ακατάστατος, με τις σκυλιές κρεμασμένες, αξίριστος, να πέφτει στο κρεβάτι συνέχεια αξίριστος. Ναι. Επόμενο είναι να με ενοχλεί. Και όταν το φτάσει στο σημείο να το πει η γυναίκα, έχει ήδη προβληματιστεί, έχει ήδη με κάποιον άλλον. Γιατί ακόμα και τη φίλη τη τον άντρα, τον βλέπει περιποιημένο, δεν τον βλέπει μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό έχουμε τα τελευταία χρόνια πολλές σχέσεις μεταξύ συγγενών, αδελφών, αδελφών. Αλλά γίνεται τη τρελή στο πανηγύρι. Το τι έχω ακούσει, την περιπτώσει. Αυτό που πρέπει εν κατακλείδη να πούμε είναι ότι τα γκρίζα σύννεφα σε μία σχέση, είτε παντρεμένος, είτε σε μεγαλύτερης διάρκειας δεσμού, είτε οτιδήποτε, είτε συμβίωσης απλά, δεν είναι απαραίτητα εκείνα που φέρουν την καταστροφή. Όλα λύνονται με τη λύνονται σωστή πολύ συμβουλή. Πιο εύκολα. Μπράβο, με τη σωστή συμβουλή. Τα μαύρα δεν λύνονται εύκολα. Αλλά τα γκρι μπορεί να γίνουν μαύρα αν δεν τους δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. Βεβαίως. Αυτό γιατί είναι. Με την πάροδο του χρόνου διωγγώνεται το πρόβλημα, οπότε μετά σε έναν χωρισμό, όταν έχουμε συνθήκες περισσότερο και ερχόμαστε στη λογική άμα μας περάσουν τα νεύρα και τέτοια, άπου μου λείπει αυτό, αρχίζεις και σου λείπει. Σου λείπει το ένα, βλέπεις την απουσία. Τότε είναι ελάχιστες περιπτώσεις που μπορούν να φτιαχτούν τα πράγματα. Είναι εξειδικευμένες για κάθε έναν ξεχωριστά, από πιο
σημείο είναι, είναι η γυναίκα ή είναι ο άντρας, το τι θα κάνει για να βελτιωθούν οι καταστάσεις και σημαντικό να σμίξουμε. Αλέξανδρο, έτσι λοιπόν, για πες. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Ναι. Έχουμε δει όμως και τα ζευγάρια τα τελείως από την αντίθετη πλευρά, που λέει ο άντρας στη γυναίκα να μην περιποιηθεί, να μην βαφτεί. Ξέρουμε ναι, περιπτώσεις. Ναι, με... Να σου πω κάτι. Βλέπει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτό που βλέπω εγώ κάθε μέρα και αυτό που ετοιμαζόμαστε να βγούμε ή ετοιμάζεσαι εσύ να βγεις για τη δουλειά σου. Ναι. Ανορεξία. Αυτό θα του πει. Γιατί στολίζεσαι εκεί και δεν στολίζεσαι. Δηλαδή, είναι πολύ ορατή η διαφορά. Σωστά. Αυτό του κάνει άσχημα. Κατάλαβες. Και μετά, όταν δημιουργείς μια σχέση, πρέπει να βλέπεις τα πράγματα. Δεν μπορεί μια γυναίκα που ήταν περιποιημένη πάντα με τα μαλλιά της, με το κομμωτήριό της, με τα νύχια της και τέτοια, να μην περιποιείται για τον ίδιο της τον άντρα μες στο σπίτι. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μα δεν θέλει να περιποιηθεί η συγκεκριμένη κοπέλα για τον άντρα, γιατί δεν την αφήνει αυτός. Δηλαδή, η κοπέλα σε άλλες περιπτώσεις θα έβγαινε από τον μπάνιο και θα ίσχυνε τα μαλλιά της. Αποκλείεται, περίμενε, αποκλείεται να μην θέλει να περιποιηθεί. Ίσως με την διαφορά που τη βλέπει. Αν δηλαδή αυτό είναι να τον ρωτήσει. Πήγα έκοψα, θες να του κάνεις μια έκπληξη. Α, δεν μου αρέσει, σε προτιμούσα. Θα ξαναμακρύνεις το μαλλί σου, ας πούμε, γιατί τον άνθρωπό σου δεν πρέπει να αρέσει. Καλά, ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά συνήθως τα τελευταία χρόνια εμείς οι γυναίκες φτιαχνόμαστε, ντυνόμαστε για τις φίλες μας. Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Δεν θα βρεις εύκολα άντρα. Δεν θα βρεις εύκολα άντρα. Λοιπόν, άμα το δικαστήριο. Αν έχεις σχέση όμως, ναι, θα ετοιμαστείς για τον σύντροφο. Δεν ετοιμαστείς για τις φίλες σου. Όχι. Πάντα θα ετοιμάσεις για τον εαυτό σου. Πρέπει να υπολογίσεις τι του αρέσει. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνεις, εφόσον είναι πιο κλασικός άντρας, δεν μπορεί να του βγαίνεις με τα αστήθια έξω. Όταν μα άμα όμως είναι πιο κλασικός άντρας και δεν ταιριάζει με σένα που είσαι πιο εξωστρεφής και εξωστηθής, μην τον έχεις. Δεν τον έχεις απλά. Καθόλου. Λοιπόν, τον θέλεις. Για να τον κατακτήσεις πρέπει περισσότερο όπως κάνεις το φαγητό που του αρέσει, με τον τρόπο που του αρέσει, έτσι πρέπει να κάνεις και το στήλι σου, τον ντύσιμό σου. Λοιπόν, τα ακούς. Αυτά ναι, τα ΔΕΦΗ Πέγγιδα Μουράκη για τις σχέσεις. Εμείς σας δώσαμε τον τρόπο. Κάθε ένας όμως, είπαμε, έχει ιδιάζουσα. Σαφώς εννοείται. Έτσι. Και είναι πολύ διαφορετικός. Απλά εμείς και δεν μπορεί να με καλέσει να κάνω μία πρόβλεψη, να δω τι ακριβώς είναι, γιατί δεν θέλω να μου το πεις, το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Εγώ μόνη μου λέω αυτό έκανε και εκείνο και βλέπω τι τον ενοχλεί. Εσύ γι' αυτό έχεις το πρόβλημα, γιατί τα βλέπεις με τη δική σου τη σκοπιά. Εγώ πρέπει να είμαι ενδιάμεσο και είμαι ενδιάμεσο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο 210. 96-23-315, μία πρόβλεψη θα σας πείσει για να φτιάξετε τη ζωή σας. Βέβαια δεν θα φύγεις, θα παραμείνεις κοντά μας, γιατί τώρα θα σε μάθουμε εμείς άλλα πράγματα. Εσύ μας έδωσε και συμβουλές, εμείς θα σε μάθουμε πάντα για τα μικρά παιδιά, θα σε μάθουμε όμως και για τα φυτά μας. Όλα αυτά και για τη μόδα μας να τρέξουμε, γιατί πάλι το ξεκίνησα, αλλά πώς τρέξαμε δεν το προλαβαίνω. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφω γρήγορα με τις επόμενες κοριτσάρες μου, αλλά και με τη μόδα που σας έχω αποσχεθεί. Φύγαμε παρακαλώ. Έλα μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι γιώκα μου, πονάω παντού οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά εγώ. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, Αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίνηνο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίνηνο ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίνηνο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίνηνο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Μη
Μαρκούλης και πάλι κοντά σας, δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Πέγκη Δαμουράκη εδώ κοντά μας, Χριστίνα Καμπούρη εδώ κοντά μας, αλλά και Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου από τη στήλη για τα παιδιά. Θα το πάω έτσι όπως το ξεκίνησα και θα κλείσω δηλαδή, θα το πάω ρολόι, να μην αλλάξω το δείκτη. Πάμε τώρα να δούμε τι έχεις ετοιμάσει λοιπόν και τι θέλανε οι τηλεθεατές μας για αυτήν την εβδομάδα να αναλύσουμε. Λοιπόν, οι τηλεθεατές αγαπάνε πολύ τα αρωματικά φυτά όπως και εμείς άλλωστε και σήμερα θα πούμε για το θυμαράκι μας. Που πραγματικά μυρίζει πάρα πολύ όμορφα και νομίζω ότι μπορείς να το έχεις και στο παραθυράκι της κουζίνας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Σε μικρή νοτρή γλαστρούλα και διακοσμητικό, αλλά και γιατί έχει μια πολύ ωραία ευωδιά. Και χρησιμοποιείται και σε πολλά είδη φαγητά. Και πολλά φαγητά, βεβαίως. Ναι, και στο κρέας και στο ψάρι και στις σάλτσες. Και στις στη σαλάτα, στη σαλάτα χρησιμοποιείται? Όχι, δεν το βάζουμε. Στα τυριά τα κρεμμόδι πάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Το οποίο πρέπει να το ξηράνεις και να το τρύψεις από πάνω. Και φρέσκο. Και φρέσκο, ναι. Αλλά σε σαλτσούλες. Αλλά συνήθως τη σαλάτα μέσα δεν το βάζω. Δεν το βάζω. Ναι. Πάμε να μας πεις λίγο γι' αυτά. Όταν είναι ξηρό είναι πιο ευωδιαστό, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή θα χρειαστεί διπλή ποσότητα για φρέσκο. Λοιπόν, το θυμάρι είναι ένας πολύ μικρούλης θάμνος, φτάνει στα 40 εκατοστά. Το περισσότερο του, δηλαδή ακόμα και αν το έχεις σε κήπο, εννοώ χωράφι, κατά και όχι σε γλαστούλα, φτάνει μέχρι εκεί άρα. Ναι, είναι υποθαμνώδες. Επίσης, είναι, είναι στην κατηγορία φρύγανα. Αν το έχετε ξανακούσει, είναι τα φυτά. Ναι, όπως είναι η ρίγανη. Ακριβώς. Πόσα ξέρω. Τα μάθω τόσο καιρό. Ναι, τόσο καιρό έχω μάθει τα πάντα. Και εγώ έχω μάθει πολλά. Και κυπουρός ο Πετρίδης, φτιάχνω κήπους, ανοίγω φρεάτια. Όταν είναι ο κήπος, γιατί μπορεί να έχει πολύ ωραίο φρεάτιο από το βαμπορίο, το ανοίξει αυτό. Οι συνεργάτες μου οι έμπειροι. Τα φρύγανα είναι η βλάστηση στο μεσογειακό οικοσύστημα που έχουμε άγωνα εδάφη και φτωχάκι υποβαθμισμένα όπως μετά από πυρκαγιές και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποια φυτάκια τα οποία προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα στα θερμά και ξηρά κλίματα. Μάλιστα, όπως το θυμάρι που θα πούμε, έχει το δημορφισμό, δηλαδή το χειμώνα έχει μεγαλύτερα φύλλα, το καλοκαίρι μικραίνουνε. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει στην εξοικονόμηση του νερού. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πότισμα. Καθόλου. Για να βγάλει. Και είναι ιδανικό για το καλοκαίρι να το έχουμε στο μπαλκόνι μας, γιατί και η μυρωδιά του δεν αφήνει τις κρύπες, τα κουνούπια και τέτοια. Α, ναι, λίγο έτσι και στο κέντρο του τραπεζιού. Μιας που το ανάφερες, να πούμε και τις χρήσεις και τις ιδιότητες. Έχει ένα θέριο έλαιο, το οποίο έχει μια δραστική ουσία μέσα, την θυμόλη, σε μεγάλη ποσότητα, δηλαδή 20-40% είναι αυτή η δραστική ουσία, η οποία έχει αντισηπτική δράση, τη χρησιμοποιούν πολύ στη βιομηχανία, στα καθαριστικά των χεριών, για να μην βάζουν ενόπνευμα και τα ξηραίνει, βάζουν θυμόλη. Επίσης, στα στοματικά διαλύματα βάζουν θυμόλη. Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραίο, βέβαια. Για απολύμανση. Ναι, για απολύμανση. Έχει αντιοξυδιωτικά πολλά. Γενικά είναι, αποτελεί από τα πιο σημαντικά διαγερτικά. Όπα του, το θυμάρι θα πάει και θα έρθει στο σπίτι. Κάτσε σε τι διαγύρι, δεν είναι μόνο τον ερωτισμό. Ναι, άσε, άκουσε. Δεν είναι μόνο για τον ερωτισμό. Για άκουσε τι θα σου πει. Να έχεις σπίτι. Είναι και για την σωματική και την πνευματική ενέργεια, κατάβαση. Energy δίνει. Λοιπόν, μιας που το ανάφερες. Η θυμόλη, θυμάρι, τι μας θυμίζει, τον θυμό. Mm-hmm. Στα αρχαία ελληνικά ο θυμός δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα. Δεν λέμε δηλαδή ότι είναι εξοργισμένος, ότι έχει πολύ ζωτική ενέργεια. Άλλωστε και άμα αυτό όμως, πρόσεξε, έχει πολύ ζωτική ενέργεια, αν αυτό όμως το επεξεργαστείς, όταν λέμε εμείς με έχει πιάσει θυμός, ναι, τι μου δίνει? Μου δίνει μια μεγάλη ενέργεια και ένα αυτό να τα σπάσω όλα γιατί αυτό, με έχει στρελάνει. Αυτό έχει το όνομα. Ναι. Όπως λέμε λιποθυμία. Δεν έχει ζωτική ενέργεια, λιποθύμησε. Ή πρόθυμος, εύθυμος, όλα αυτά περιλαμβάνουν. Ανεβάζει πολύ το energy. Το energy, την ενέργεια. Μάλιστα. Και το θυμιατό, γιατί το κάνουμε? Για να διώξει την κακή ενέργεια, να έρθει και καλή, να έρθει καλή ενέργεια. Αυτό ακριβώς κάνει το θυμάρι, βοηθάει στην ατονία, στην κατάθλιψη, γενικά μας δίνει ένα... Μπορείς να το έχεις, ας πούμε, και σαν ρόφημα. Ναι, υπάρχει αφέξιμα. Είναι πικρό πολύ. Ναι, δεν έχει και είναι τόσο πολύ πικρό, αλλά μπορείς να το πιείς με λίγο μέλι, ας πούμε, και τέτοια. Άμα βοηθάει τόσο πολύ στην ενέργεια, μπορείς να το Και βέβαια, οι ποσότητες
Αν λοιπόν το έχεις σαν διακοσμητικό στοιχείο στο χώρο σου, στο μπαλκόνι σου ή στην κουζίνα σου κτλ., η μυρωδιά και μόνο με την πάροδο του χρόνου επηρεάζει πάρα πολύ το άτομο. Σαφώς, είναι αυτό που αναπνέουμε, παιδιά. Μετά είναι πάρα πολύ ιδανικό να μην καταναλώνουμε πάρα πολύ νερό ή όταν φεύγουμε και πάμε διακοπές το καλοκαίρι που συνήθως μαραίνονται τα λουλούδια όσο και το πότισμά τους να είναι, είναι και η πρασινάδα παραμένει και σωστά. Θα εξυπηρετεί πάρα πολλά. Άρα είναι ένα φυτό που αυτή την εποχή μπορούμε να το φυτέψουμε πάρα πολύ και βγαίνει αμέσως, γιατί εγώ ξέρω είμαι λίγο του γρήγορου. Συνήθως το αγοράζουμε έτοιμο σε γλαστράκι. Σε γλαστράκι, οπότε τέλεια μου κάνει. Μπράβο Χριστίνα, πάμε σε... Πολύ ωραίο αφού θέμα. Σας είπαμε και για το θυμάρι, πάω σε μία μόδα εξωτερικού που έχουμε αποκλειστικά για τα νέα μοντέλα 2018. Άνοιξε καλοκαίρι 18, γιατί από τώρα εγώ πρέπει να δειγματίσω στις κοπέλες μου και στις φίλες μου τι θα φορέσετε το καλοκαίρι. Είσαι μέσα βεβαίως, έχουμε τραβήξει και σε ένα πλάνο, θα δεις τον εαυτό σου, είσαι η τρίτη που βγαίνει. Λοιπόν, και αμέσως μετά πιστεύω για να κλείσω την εκπομπή με Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου και έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα για τα παιδιά, μείνετε κοντά μου. Θέση θέλεις να πάρω, δεν καταλαβαίνω στη θέση μου, δεν είμαι, έφυγα καθόλου. Έχω παλουκωθεί εδώ πέρα σε αυτήν να δω την πολυθρόνα και θα φύγω σε 12 μήνες όταν θα αλλάξω το σκηνικό. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που παθαίνω με την πολυθρόνα μου ή με τον καναπέ μου ή με το στάν ή με το όπου κάθομαι κάθε χρόνο, κάθομαι και φεύγω μετά από 12 μήνες. Τι κακό και αυτό, να αλλάζω. Είναι ωραία όμως, άνετη. Είναι ωραία, είναι άνετη, είναι άνετη. Παραμένουμε εδώ γιατί το τελευταίο μέρος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου έχει ετοιμάσει ένα θέμα μέσα από το Facebook έτσι που μιλάτε και τη ρωτάτε την αναλύση που αυτό ήτανε... Για τα εμβόλια. Μάλιστα. Που να... παίζεται πάρα πολύ γενικότερα να κάνουν εμβόλια, ναι. Ποια εμβόλια, πότε τα κάνουμε, γιατί τα κάνουμε. Και τρόπος που να μην φοβούνται τα παιδιά να πάνε στο γιατρό. Είναι ναι. Πολύ σημαντικό ούτε σε έναν σαν εμάς, σαν μεγάλους, τους αρέσει η ιδέα ότι θα πάμε να μας πάρουν ή αίμα ή θα κάνουμε κάποιο εμβόλιο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Η λύση όμως βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση. Στη μέση και πώς θα προσεγγίσεις το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή, παίρνουμε ένα βαλιτσάκι. Σε διάφορα μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών που λένε βαλιτσάκι που έχει μέσα στα εργαλεία του γιατρού. Ναι, αυτά πια είναι και σε παιχνίδι. Ναι, το παίρνουμε και το ανοίγουμε μαζί με το παιδί και ασχολούμαστε με το βαλιτσάκι και το παιδί. Δηλαδή, μένουμε σε διάφορα... σύνεργα αντικείμενα. Στα διάφορα αντικείμενα που έχει μέσα στο βαλιτσάκι και του τα εξηγούμε ένα-ένα τι κάνει το καθένα. Βέβαια, όταν του λέμε ότι θα πάμε στο γιατρό να κάνουμε ένα εμβόλιο, όταν του λέμε τη λέξη εμβόλιο, του δίνουμε να καταλάβει ότι το εμβόλιο το κάνουμε για να μην αρρωστήσουμε και να έχουμε λίγο παραπάνω ενέργεια. Κωνσταντίνα μου, να σου πω, τι? Τα μωρά, βεβαίως τους ενοχλεί αυτό και έχει πάρα συμπεριφορά, πολύ. Είναι πολύ σημαντική. Νόμιζα ότι θα μιλήσεις για τους γονείς που δεν αποφασίζουν να κάνουν εμβόλια και έχει γίνει αυτή... Το έχουμε κάνει σε άλλη. Ναι, το κάναμε. Ναι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Το κάναμε σε άλλη εκπομπή και είχαμε και πολλές αντιρρήσεις από γονείς. Εάν λοιπόν το ένστικτο του γονέα είναι να φοβάται, φοβάται και το παιδί. Σαφώς. Εάν είναι να έχει, κατάλαβες, βγαίνει από μέσα. Εμείς του το μεταφέρουμε αυτό που το μεταφέρουμε τελείως φυσιολογικά. Άρα παίρνουμε ένα παιχνίδι στην αρχή και αρχίζουμε και του δείχνουμε ότι δεν είναι τίποτα. Φυσιολογικά. Ότι έλα, για κοίταμε εδώ, αχ, κάνουμε εδώ τα αυτάκια. Τις περισσότερες φορές έχω ακούσει γονείς να φοβίζουνε, θα σε πάω στο γιατρό. Ναι. Όταν το λες για φόβο, μετά πώς θα το πείσεις το παιδί να πάει για εμβόλιο ή να πάει στο γιατρό. Ναι. Ο γιατρός, α, πάμε στο γιατρό, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ενώ υπάρχουν άλλα παιδιά που τρελαίνουν να πάνε στο γιατρό. Ναι, τρελαίνουν. Η ανιψιά μου πήγε τώρα πρόσφατα, της έπαιρνε αίμα και του έλεγε τα ξημερώματα. Σηκώνεται και λέει ευχαριστώ. Και εμένα τα δικά μου δεν έχουν. Είναι πώς το ο ανιψιός μου το αντίθετο. Σηκώνει όλη την πολυκατοικία στο πόδι. Γιατί φταίει όμως και η αδερφή μου, γιατί τον έχει φοβήσει με τον γιατρό. Άρα ένας τρόπος είναι να πάρουμε το παιχνιδάκι. Παίρνουμε το παιχνιδάκι, αναλύουμε τα αντικείμενα που έχει μέσα το βαλιτσάκι ένα-ένα και στο τέλος παίρνουμε τους ρόλους. Δηλαδή, μία το παιδί το γιατρό, μία η μητέρα το γιατρό. Συνήθως το κάνει η μητέρα. Το τσίμπημα της προσομοίωσης. Δηλαδή, όταν ρωτάει ένα παιδί, πονάει το εμβόλιο, λέει, έλα να σε τσιμπήσω λίγο στο σημείο εκεί. Ακριβώς. Του κάνεις έτσι 3 δευτερόλεπτα, δεν το τσιμπάς το παιδί να το πονέσεις, το τσιμπάς ελαφρά για να καταλάβει τον πόνο που θα έχει το εμβόλιο. Ότι δεν πονάει. Συνήθως δεν ένα τσίμπι, ένα τσίμπι. Συνήθως όμως δεν πονάει η ένεση, πονάει το υγρό που έχει μέσα, το φάρμακο. Ναι, συνήθως ναι. Και είναι η φοβία μας που μας προκαλεί. Όταν έχει λάδι, όταν είναι λάδι,
το ενέσιμο, τότε πονάει πολύ. Πολύ, ναι, όταν έχει χρώμα. Αλλά συνήθως δεν είναι έτσι των παιδιών τα εμβόλια. Ναι. Έτσι. Πολύ λίγο, δεν έχει. Απλά είναι ο τρόμος του παιδιού που φοβάται αυτό, φοβάται εκείνο. Αυτό είναι. Αλλά με τρόμο και αμέσως πονάει. Εγώ όταν ήταν πολύ μικρός ο γιος μου, έπρεπε να κάνει τις αμυγδαλές και τα κρεατάκια του. Του είπα ακριβώς και πώς είναι μέσα στο χειρουργείο που έχει μια τεράστια λάμπα με φως, είναι έτσι, έχει ψαλίδι. Αυτό το κοιμήσανε πριν και τον βάλανε και δεν τα είδε. Και ήθελε καλά και ντε και σώ να πάει στο χειρουργείο μετά, να δει που χειρουργήθηκε. Ναι, γιατί είναι αυτό που περιμένει. Γιατί τον είχα προετοιμάσει να μην είναι άγνωστο και τρομάξει. Ναι, σίγουρα. Και του είπα τι είναι. Χρειάζεται προετοιμασία. Ένας άλλος τρόπος για να προσεγγίσουμε το παιδί, οι παλιά γιαγιάδες μας και οι μητέρες μας δίνανε στο παιδί, πριν πάει στο γιατρό, ζαχαρούχο νερό. Βάζανε ζάχαρη, ζαχαρόνερο, μέσα στο νερό. Δεν το έχω ακούσει. Γιατί η ζάχαρη κάνει κάτι στο δέρμα, το κάνει πιο απαλό, λένε. Α, και δεν καταλαβαίνεις το τσίμπημα. Και δεν καταλαβαίνεις τόσο το τσίμπημα. Βέβαια, καλό θα ήτανε να μην δίνουμε ζαχαρόνερο, αλλά ένα μικρό γλυκάκι ή ένα κομμάτι σοκολατίτσας την ώρα που περιμένουν στην αίθουσα τα παιδιά. Και αυτά τα ηρεμεί κιόλας. Ναι, το θέλουνε το γλυκάκι. Το θέλουνε, το θέλουνε. Λοιπόν, όταν η μητέρα δεν είναι ψύχρεμη στο να μπει μέσα στην αίθουσα του εξετεστηρίου στο γιατρό, να μην μπει καλύτερα, γιατί αυτό το μεταφέρει στο παιδί. Το φόβο. Αυτό που είπαμε, ο φόβος. Το φόβο. Τον πανικό που θα την πιάσει, γιατί πολλοί γονείς δεν δέχονται ότι κλαίνε τα παιδιά τους και ας είναι για καλό δικό τους. Και τους πιάνει πανικός, δηλαδή τρελαίνονται πιο πολύ από τα παιδιά. Μάλιστα. Καλύτερα ας μπει ο θείος, ας μπει ο πατέρας, ας μπει η γιαγιά, ας μπει ο παππούς, αλλά δεν θα μπει κάποιος που δεν είναι ψύχρεμος, γιατί όλο αυτό θα το μεταφέρει στο παιδί. Όποιος μπει μέσα μαζί του, καλό θα ήταν να το κρατάει στην αγκαλιά του. Να νιώθει σιγουριά, να νιώθει σιγουριά και την ασφάλεια. Και να σιγοτραγουδάει μαζί του, έτσι για να τον κάνει να ξεχαστεί, σε αυτό το ένα λεπτό, που δεν διαρκεί ένα λεπτό το εμβόλιο, πολύ λιγότερο, να ξεχαστεί και να τραγουδήσει μαζί του. Με τα αγαπημένα που έχει. Ακριβώς. Ή ένα ποιηματάκι που λένε, ή κάτι. Να φύγει προσοχή. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να έχει το αγαπημένο του αντικείμενο μαζί. Είτε είναι η κουκλίτσα, είτε είναι το κινητό, να δει κάτι στο κινητό της μαμάς. Είτε είναι η κουβερτούλα του, είτε το αρκουδάκι, το οτιδήποτε το αφήνουμε να το πάρει μαζί γιατί νιώθει ασφαλεία. Μάλιστα. Το κυριότερο είναι όμως ότι άμα το παιδί δεν αντέχει καθόλου την αίσθηση ότι θα του κάνουν το τσίμπημα, θα ήταν καλό να ζητήσουμε από τον παιδίατρο να του βάλει κάποιο αναισθησιακό. Δηλαδή, υπάρχει και σε τζέλ, και σε κρέμα, και σε σπρέι. Άμα αυτό το επιτρέψει ο παιδίατρος, τότε είναι ακόμα πιο καλό και για το παιδί. Γιατί δεν θα έχει τόσο πολύ τον φόβο ότι θα νιώσει το τσίμπημα. Άμα το βάλεις το ζελέ ή το σπρέι, νομίζω ότι δεν πονάει κιόλας. Άρα όλο αυτό είναι πάλι στο μυαλό, δηλαδή στο μυαλό το ψυχολογικό, γιατί κυρίως ο φόβος μας λέει ότι είναι ψυχολογικός. Αν εμείς πάμε προκατελημένοι ότι αχ αυτό πονάει και να μην πονάει τίποτα θα πονέσει. Πάντως τελευταία, ακόμα και τα παιχνίδια, τα παιδικά που έχουν για τα παιδιά, ξέρουν πια τη διαδικασία. Έχει γίνει ένα βήμα μέσα ναι, από ένα εκεί. Βήμα και έχουν γίνει. Και ξέρουν πια είναι η ένεση, μόνο το ξέρουν αυτό. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε πανικό εμείς, όπως λες. Είναι πανικό. Πολύ σημαντικό. Και να μην τους λέμε ψέματα ότι θα πάμε κάπου αλλού και θα καταλήξουμε. Σαφώς, γιατί αυτό είναι πολύ χειρότερο. Είναι πολύ χειρότερο. Εγώ δεν θα σας πω ψέματα, θα σας πω την αλήθεια ότι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Πέγκη, Χριστίνα, Κωνσταντίνα, αλλά και για όλους εσάς. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με καινούριους συνεργάτες, όχι δεν εννοώ καινούριους μέσα στη σεζόν, ενώ με άλλους συνεργάτες, άλλα θέματα και θα λύσουμε άλλες απορίες που εσείς έχετε ζητήσει καθημερινά μέσα από αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, φιλιά πολλά σε όλους εσάς. Γεια σας!